Οι εργαζόμενοι έχουν προτάσεις, αλλά όπου και αν τις στέλνουμε, όπου και αν τις δίνουμε, αυτές μπαίνουν στα συρτάρια είτε των Υπουργείων, είτε των καταναρχών, οι οποίοι προφανώς, επειδή έχουν συμφέροντα, ιδιωτικά συμφέροντα, ιδία συμφέροντα, δεν θέλουν να τα δείξουν. Δεν είναι το μοναδικό κομμάτι στο οποίο η ΠΟΕΟΤΑ έχει πρόταση. Συνολικά το δημοσιοπαλλητικό κίνημα έχει προτάσεις για όλο το δημόσιο. Τις έχει καταθέσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Είτε αυτό αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, είτε την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, είτε τη χορήγηση πιστοποιητικών με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. 7 δις ευρώ δαπανήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια για την κοινωνία της πληροφορίας, η οποία δεν έχει μπει σε λειτουργία συνειδητά. Και ξέρετε γιατί? Για να μπορούν να σας τραβάνε στα πολιτικά γραφεία του κάθε βουλευτή καλοχαιρέτα ή του κάθε αιρετού, για να πάνε να πάρετε το πιο απλό πιστοποιητικό, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε με τον πιο εύκολο τρόπο. Είναι η λογική της εξάρτησης που να έχει ο πολίτης με το σύστημα, με αυτό που κυβερνά, για να είμαστε εγκλωβισμένοι για τα αυτονόητα τα οποία πρέπει να μας παρέχει αυτό το κράτος. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, νομίζω πλέον είναι αυταπόδεικτο, διότι υπάρχει και μελέτη η οποία έχει πληρωθεί από την ΠΟΕΟΤΑ, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, που αποδεικνύει τη μεγάλη μπίζνα, τη μεγάλη κομπίνα η οποία θέλουν να στήσουν, όχι μόνο απλώς για να οικονομήσουν, αλλά για να στήσουν περιβαλλοντικές βόμβες και να καταστρέψουν τη γενιά η οποία υπάρχει και τις επόμενες γενιές. Είναι η επέλαση των βαρβάρων. Εργολάβοι Γερμανοί με παροχημένο εξοπλισμό και απαρχαιωμένο εξοπλισμό, που εκδιώχθηκαν από τους δημότες και πολίτες Γερμανούς, διότι και εκεί ιδιωτικοποίησαν νερό, ενέργεια και σκουπίδια, ήταν τόσο ακριβά και τόσο ρυπογόνα που οι ίδιοι οι πολίτες Γερμανοί ανάγκασαν τους πολιτικούς τους να τους διώξουν και έχουν ξαναγυρίσει είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο κράτος. Αυτοί λοιπόν με τον παροχημένο και απαρχαιωμένο εξοπλισμό ήρθαν στο κράτος της Μπανανίας, όπως μας κατάντησε η τροκαϊνή κυβέρνηση και η Τρόικα, προκειμένου να μας δουν ως ηθαγενείς που θα δουλεύουμε με 400 ευρώ και θα κάνουν τον πλανήτη, τη χώρα αυτή, μια χώρα που δεν μπορεί να ζήσει σε μερικά χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι αν γίνει σωστή διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων, μπορεί μέχρι και το 80% είτε να ανακυκλωθεί είτε να κομποστοποιηθεί. Δηλαδή να γίνει το γνωστό κομπόστ, που είναι ένα οργανικό λίπασμα, ένα φτηνό οργανικό λίπασμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους αγρότες, αλλά να έχει και έσοδα η αυτοδιοίκηση. Έσοδα της αυτοδιοίκησης πρέπει να γυρίσουν σε εσάς, γιατί εσείς πληρώνετε για τα σκουπίδια. Επαναλαμβάνουμε και το λέμε εδώ και χρόνια. Το σκουπίδι είναι χρυσός. Το σκουπίδι είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτός που πληρώνει για την αποκομιδή του και την επεξεργασία πρέπει να λαμβάνει και τα πλεονεκτήματα από την σωστή του διαχείριση. Τα χρήματα δηλαδή πρέπει να επιστρέφουν σε εσάς, με αποτέλεσμα είτε να μειώνονται τα δημοτικά τέλη, είτε να γίνονται επενδύσεις σε περιβαλλοντικά έργα και σε έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών που πληρώνουν και το σκουπίδι. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, αν θέλουν να γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν, αλλά ήθελα να κάνω μία αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις τις οποίες βιώνουμε σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι σωτήρες, δίθεν σωτήρες, που θέλουν να σώσουν τη χώρα, και επειδή υπέγραψαν αυτά που υπέγραψαν χωρίς να μας ρωτήσουν, αποφάσισαν μια νυχτή να εκτελέσουν περίπου 10.000 υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης. Αποφάσισαν να εκτελέσουν τους σχολικούς φύλακες και αποφάσισαν να εκτελέσουν μια νυχτή και τους δημοτικούς αστυνόμους. Άνθρωποι που μπήκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, άνθρωποι που σπουδάσανε και τρίψαν τα παντελόνια τους αθρανία, γονείς που ματώσαν οικονομικά για να τους σπουδάσουν, για να πάρουν πτυχία, δώσαν εξετάσεις, περάσανε με το ΑΣΕΠ, περάσανε και από σχολή άλλο έναν χρόνο και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται περιττοί. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσει η αίμα όπως διατάζει η Τρόικα. Όταν βέβαια ρωτήθηκε ο επικεφαλής της Τρόικας ποιο θα είναι το δημοσιονομικό όφελος, είπε μηδέν. Και όταν ξαναρωτήθηκε για ποιο λόγο πρέπει να απολυθούν, γιατί πρέπει να σπάσει ένα ταμπού στην Ελλάδα. Δεν είναι ψέματα, δεν είναι ταμπού. Είναι αυτό που είδαμε πριν λίγο στο ντοκιμαντέρ. Πρέπει κομμάτια υπηρεσιών να απαξιωθούν μέσω των απολύσεων, γιατί ολόκληρες υπηρεσίες καταργούνται, και να περάσουν στον ιδιώτη.
Πιστεύετε ότι οι δημοτικοί αστυνόμοι, αν θα πάνε που δεν θα πάνε στην Ελλάδα, θα ασχοληθούν με τα τοπικά προβλήματα του Δήμου? Με το κοινό ποινικό έγκλημα θα ασχοληθούν. Ποιος θα κάνει τη δουλειά της δημοτικής αστυνομίας? Απάντηση: security. Ιδιώτες, εταιρείες security. Αν οι σχολικοί φύλακες μπουν στη διαθεσιμότητα, ψηφιστεί το νομοσχέδιο την Τετάρτη, ποιος θα φυλάξει τα σχολεία? Security. Έποτε οι καθαρίστριες. Οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως τα είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Δανιηλίδης, χτες στη συνεδρία της ΠΕΔ, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έρχονται. Ποιος θα καθαρίσει τα σχολεία? Εργολάβοι καθαρισμού, που θα προσλάβουν τις ίδιες καθαρίστριες με 300 και 400 ευρώ, για να κερδίσει αυτός. Το ίδιο θα συμβεί και με τις επιχειρήσεις και με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι παιδικοί σταθμοί θα δοθούν σε ιδιώτες. Είναι στόχος. Καταργούνται ολόκληρες δομές, κοινωνικές δομές. Όταν αυτή η κατάργηση φέρει την ιδιωτικοποίηση, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε πόσο πολύ κοστίζει αυτή η φτηνή ή η δωρεάν που θα έπρεπε να είναι κοινωνική παροχή, όταν είναι στα χέρια του ιδιώτη. Μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία σειρά ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, κυρίως στο Νεπάλ, οι οποίοι οδηγούνται στην διαθεσιμότητα στην ανεργία ή το πολύ πολύ να δουλέψουν πλέον στα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά ΙΕΚ, μιας και καταργούνται οι ειδικότητες και τα παιδιά τα οποία σπουδάζαν εκεί θα πρέπει να πάνε στα ιδιωτικά ΙΕΚ που μέχρι πριν λίγες μέρες εγκαινίζαν οι κυβερνώντες αυτής της χώρας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν μπορεί το ΕΠΑΛ με τους δημόσιους λειτουργούς και εκπαιδευτικούς να βγάλει ανθρώπους τεχνικά καταπτυσμένους και πρέπει να γίνει αυτό από το ΙΕΚ? Ακμή. Δεν έχω κάτι εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά όχι να είναι κρατικοδίαιτη, να μπει στην αγορά και να αγωνιστεί και να συναγωνιστεί το δημόσιο και να αποδείξει ότι ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός έχει καλύτερες παροχές υπηρεσίας και είναι και πιο φθηνός. Μπορεί να το κάνει? Όχι. Γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας για να γίνει μονοπόλιο. Και μετά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Υπήρχαν πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ που κάναν business με πανεπιστήμια του εξωτερικού για πλαστά μεταπτυχιακά. Βοά ο τόπος. Ουδέποτε πήγαν κάποιοι στο εξωτερικό να το κάνουν. Ουδέποτε. Υπήρχε συνεργασία. Εμφανιζόταν εδώ, κάναμε τα πτυχιακό και πέραν τη αλλοδαπής τα πτυχιακό. Το δημόσιο το κάνει αυτό? Ο ιδιωτικός τομέας το κάνει αυτό? Ο περισσότερος από αυτός είναι κρατικοδίαιτος σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να τελειώνει το παραμύθι και το ψέμα. Εμείς ως εργαζόμενοι της αυτοδιοίκησης είμαστε αποφασισμένοι να το φτάσουμε στα άκρα, να χτυπηθούμε, να συγκρουστούμε προκειμένου να μην περάσει αυτό το κατάπτυστο, αντισταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο. Καταργεί υπηρεσίες. Στέλνει περισσότερο κόσμο στην ανεργία στους ήδη 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πολλοί λένε, δεν λυπάστε τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους στον ιδιωτικό τομέα και μιλάτε για 5, 10, 15, 20 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους? Να εξηγήσουμε ότι κάθε μία απόλυση στον δημόσιο τομέα δημιουργεί 10 σχεδόν απολύσεις στον ιδιωτικό. Τα χρήματα της κατανάλωσης που στερείται η αγορά από έναν δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο δημιουργούν ασφυξία στην αγορά ή μείωση μισθών ή απώλεια θέσεων εργασίας. Το απέναντι μαγαζί αν είχε 3 υπαλλήλους και πέσει ο τζίρος του ή θα οδηγηθεί σε απώλεια σε μείωση μισθών υπαλλήλων. Είναι κανόνες της οικονομίας. Αυτή είναι. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε. Οι δε συνθήκες των ανθρώπων που δουλεύουν στην καθαριότητα, που πολλοί τους αποκαλούν τεμπέληδες, θα ήθελα κάποιος να ξεκινήσει 6 ώρα το πρωί, 5, και να πάει από πίσω και να δείτε όλη τη διαδρομή την οποία βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι όλη την ημέρα. Για να μαζέψουν τα σκουπίδια σας, τα σκουπίδια μας. Οι συνθήκες, καταρχήν επικίνδυνες μόνο που πατάνε στα απομονωτοφόρα. Πολλά από αυτά έχουν σπασμένες πατούρες, κινδυνεύουν να πέσουν στον δρόμο. Η ίδια ατομικής προστασίας, για γέλια. Όχι κάθε χρόνο, κάθε 3, κάθε 4 ή και ποτέ σε κάποιους δήμους. Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής που προβλέπεται από τον νόμο, αν θυμηθεί να κάνει σύμβαση με γιατρό εργασίας στο Δήμος. Καταγγέλνουμε τα αισθητικά αυτά και όταν τα καταγγέλνουμε είμαστε κακοί συνδικαλιστές, είμαστε τραμπούκοι συνδικαλιστές. Γιατί τολμούμε να καταγγείλουμε ότι ο άλλος είναι εκτεθειμένος στο να πεθάνει πριν την ώρα του. Έχει ρωτήσει κανένας πόσο είναι ο μέσος όρος ζωής ενός εργάτη απορριμμάτων? Είναι 10 χρόνια μικρότερος από τον υπολείπον μας. Πολλές φορές λένε γάλα, γιατί να παίρνουν γάλα οι εργαζόμενοι? Υπάρχει μελέτη ιατρική. Δημιουργείται πρόβλημα στο αίμα από την πλευρά του σκουπιδιού και πρέπει να το πιει πριν ξεκινήσει κάτι.
όχι μετά, ειδικά πριν. Δημιουργείται λίμωξη στο αίμα που δημιουργεί καρκίνο. Λευχημία, καρκίνο, το ίδιο πράγμα είναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε ούτε τεμπέληδες, ούτε τραμπούκι, ούτε τρομοκράτες. Το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει, θα ακολουθήσουν και για άλλες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες στον ΟΤΑ με το ντοκιμαντέρ. Προσπαθούμε να έρθουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις κοντά στους πολίτες, να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στο δημόσιο, το ξέρουμε κι εμείς. Και προτάσεις κάνουμε. Και πρέπει πράγματα να αλλάξουν. Άλλο αλλάζω το δημόσιο και άλλο το καταστρέφω για να κερδίσουν κάποιοι εις βάρος των πολιτών. Ποτέ δεν κάτσαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. Και εγώ δημόσιο υπάλληλος, δημοτικός υπάλληλος. Από άλλο πόστο, δεν βλέπω στην καθαριότητα. Οι προτάσεις που έχουν κάνει είναι ατελείωτες. Στα συρτάρια μένουν. Δεν θέλουν. Έτσι τους βολεύει. Έτσι δημιουργούν πελατειακό κράτος. Έτσι εγκλωβίζουν όλους μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο τις επόμενες ημέρες, σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, είτε από τα συνδικάτα, είτε από φορείς, από οπουδήποτε, να συμμετάσχουν προκειμένου να μην περάσουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έγκλημα στην πατρίδα μας. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μια ολόκληρη γενιά φεύγοντας στο εξωτερικό. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Η μεγάλη μου κόρη ετοιμάζεται να φύγει στις μέσα και να φύγει στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να την κρατήσω. Η δεύτερη μου τελειώνει το λύκειο σε ένα χρόνο. Θα την ακολουθήσει, μου είπε. Δεν ξέρω αν θα μου μείνει παιδί πίσω και προφανώς σε πολλούς γονείς. Θα χαθεί ολόκληρη γενιά γιατί κάποιοι απατεώνες βάλαν τις υπογραφές σου εκεί που δεν έπρεπε. Και τη λέξη μου και την κουβέντα μου δεν την παίρνω πίσω. Και όποιος θέλει μπορεί να μου κάνει και μήνυση. Επώνυμα μιλάω. Είναι απατεώνες, επικίνδυνοι και ξεπουλημένοι. Και πρέπει να αφήσουν αυτό το τόπο στην ησυχία του, γιατί ο Έλληνας είναι και φιλότιμος και εργατικός και θα βρει τον δρόμο του. Ευχαριστώ πολύ.